Καλημέρα και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Καλημέρα στους λογοκριτές. Καλημέρα στους λογοκριτές. Απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της χώρας απαγορεύει στα μέσα ενημέρωσης, συστήνει στα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν σκηνές εξαθλίωσης. Και αναρωτιέμαι αν πρέπει να υπάρξει, κύριοι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, λογοκριτές, όσοι ψηφίσατε τη συγκεκριμένη οδηγία, αν πρέπει να υπάρξει τώρα και μια ερμηνευτική εγκύκλειό σας για το τι θεωρείτε σκηνή εξαθλίωσης και τι όχι. Έχω 5-10 ερωτήματα να υποβάλω προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα οποία έχουν πάρει κατά πώς φαίνεται εργολαβία το Real FM. Κάθε μέρα μας στέλνουν και ένα πρόστιμο. Βοηθάει βέβαια και λίγο ο πρωινός με τα μπινελίκια, διότι θα μπορούσε όσα λέει να τα λέει χωρίς να μπινελικώνει. Δεν είναι απαραίτητο το μπινελίκι. Καμιά φορά ένα σχόλιο οξύ εχμηρό είναι χειρότερο από το μπινελίκι. Όμως είναι προφανές ότι υπάρχει στοχοπροσήλωση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου με το Real FM. Είναι σαν να μας παρακολουθούν όλη τη μέρα, ακόμη κι αν θα κουνήσουμε τα ματοτσίνορά μας, υπάρχει πρόστιμο. Βέβαια, η σύνθεσή του είναι παράνομη πλέον και τα πρόστιμα αυτά θα πέσουν όλα και πέφτουν ήδη καθημερινά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως η πολιτική πρόθεση, η πολιτική βούληση είναι σαφής. Είναι η λογοκρισία. Είναι το να πνίξουν κάθε διαφορετική φωνή. Ρωτώ για παράδειγμα, οι χθεσινές σκηνές με τις ουρές των χιλιάδων ανθρώπων που περίμεναν για μια σακούλα με δωρεάν τρόφιμα, είναι σκηνές εξαθλίωσης? Επιτρέπεται ή όχι, σύμφωνα με την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, να προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης? Οι σκηνές των ανθρώπων που ψάχνουν καθημερινά στα σκουπίδια για τρόφιμα, επιτρέπεται να μεταδίδονται ή απαγορεύεται με βάση το σκεπτικό της σύστασης του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου? Οι άστεγοι που κοιμούνται σε χαρτόνια στο κέντρο της πόλης, επιτρέπεται να προβάλλονται ως κοινωνικό φαινόμενο της τελευταίας τριετίας από τα μέσα ενημέρωσης ή όχι? Να υπάρξει, κύριοι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, ερμηνευτική εγκύκλειος. Να μας πείτε τι θέλετε να προβάλλουμε και τι απαγορεύετε να προβάλλουμε. Και να μας πείτε και με ποιο σκεπτικό για κάθε μία από τις σκηνές αυτές επιλέγετε την προβολή ή το θάψιμο. Οι 3.000 αυτοκτονίες συμπολιτών μας τα τελευταία χρόνια επιτρέπετε να αναφέρονται ή να το κόψω? Θέλω ερμηνευτική εγκύκλιο. Θέλω ερμηνευτική εγκύκλιο. Να μας πείτε περίπτωση προς περίπτωση τι επιτρέπετε και τι απαγορεύετε. Το ξέρω ότι είναι εύστοχος ο πρωινός. Δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ. Αν δεν ήταν εύστοχος δεν θα ήταν 10 χρόνια παρέα μου. Άλλο το εύστοχος και άλλο το πινελίκωμα. Διότι το πρωί στις 9 και στις 8 ακούν και τα παιδιά μας τα αυτοκίνητα πηγαίνοντας στο σχολείο. Έτερων εκάτερων. Άλλο το εύστοχος, άλλο η ουσία και άλλο τα μπιπ. Να μην τα... Μην κάνω αναπαραγωγή γιατί θα έρθει διπλό το 5.000. Ένα για 8 με 10 και ένα για 10 με 12. Και έρχεται και σχεδόν καθημερινά άλλο ένα για 1 με 2. Για τα μπινελίκια, λέει, έχουν βρει τώρα. Έχουν βρει το κόλπο για να μας χτυπούν καθημερινά. Υποβάθμιση ποιότητας ελληνικής γλώσσας κλπ. Κλπ. Αν δείτε τα πρόστιμα που έχουν επιβάλει στο Real FM, δεν επιβάλλουν ούτε σε τεράστιους, σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς τέτοια πρόστιμα. Αν δείτε το συνολικό ποσό
των χρημάτων που καλείται να πληρώσει ο Real FM για τη στάση του, την πολιτική, όχι για άλλο λόγο, είναι προφανές. Διότι υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες περιπτώσεις με ανάλογες εντός εισαγωγικών παραβάσεις άλλων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που δεν ελέγχονται καν. Είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, στο στόχαστρο αυτού του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου που παρεμβαίνει πλέον και στην ουσία του ρεπορτάζ. Παρεμβαίνει και στην ουσία της δημοσιογραφικής δουλειάς, λέγοντας τι πρέπει να προβάλλουμε και τι όχι. Λογοκριτές του εσχίστου είδους, ντροπή σας. Ντροπή σας να στείλετε εγκύκλιο με την οποία να μας λέτε ποια σκηνή είναι σκηνή εξαθλίωσης και απαγορεύεται να την παίζουμε και ποια σκηνή είναι σκηνή από τον παράδεισο και θέλετε να την παίζουμε για να δημιουργείται η αίσθηση στην ελληνική κοινωνία ότι όλα πηγαίνουν καλά. Τα συσίτια στα σχολεία, να τα λέμε ή όχι? Να λέμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να διαθέσουν κονδύλιο για συσίτια στα σχολεία, για τους υποσυτισμένους μαθητές? Να το λέμε ή όχι? Προβάλλουμε σκηνές εξαθλίωσης όταν τα δείχνουμε, ναι ή όχι? Θέλω εγκύκλιο. Κύριε λογοκριτά, στείλε εγκύκλιο. Έφτασαν οι άθλοι, έφτασαν να κάνουν σύσταση στο Real FM και στην εκπομπή μου, διότι αποκαλύψαμε την υπόθεση των βρώμικων ΙΕΚ, του ΙΕΚ Ξινή και του ΙΕΚ Δομή, για τις οποίες υπήρξε εισαγγελική δίωξη. Και έφτασαν μετά την εισαγγελική δίωξη οι λογοκριτές να κάνουν σύσταση στην εκπομπή μου για το ρεπορτάζ. Ντροπή σας! Ντροπή σας! Άθλοι λογοκριτές, άθλοι! Για ποιο πράγμα σύσταση? Το ρεπορτάζ οδήγησε σε εισαγγελική δίωξη. Σήμερα η ελευθεροτυπία, σήμερα έχει ρεπορτάζ η ελευθεροτυπία με τίτλο «Το Υπουργείο Παιδείας ερευνά καταγγελίες για δόλιες μεταβιβάσεις αδειών, ζητούν λουκέτο για τα ΙΕΚ Ξινή και Δομή». Και εσείς μου επιβάλλατε σύσταση που έβγαλα το θέμα. Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε λιγάκι, λογοκριτές? Θα πέσουν όλα τα πρόστιμα αυτά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αν χρειαστεί, θα συγκεντρωθούν και οι συμπολίτες μας εδώ στο Real FM να υπερασπιστούν την ελευθερία αυτού του ραδιοφώνου. Αυτή η αθλειότητα όμως, αυτή η αλητεία δεν μπορεί να περάσει. Κάθε μέρα μας στέλνουν ένα πρόστιμο. Κάθε μέρα. Τον αριθμό των ανέργων μπορούμε να τον μεταδίδουμε? Μπορούμε να μεταδίδουμε πόσοι είναι οι άνεργοι στη χώρα? Τον αριθμό που προκύπτει από τις έρευνες για τους ανθρώπους που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, μπορούμε? Μπορούμε να τον μεταδίδουμε? Στείλτε μια εγκύκλιο. Πείτε μας τι να λέμε και πού να σκάμε. Πού να βγάζουμε το σκασμό.